Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν τα κρούσματα στη Λάρισα και μαζί ο δείκτης θετικότητας. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να δέχονται τεράστια πίεση και για ημέρες λειτουργούν πέραν των ορίων αντοχής τους. Οι βαλβίδες αποσυμπίεσης έρχονται ως σανίδα σωτηρίας από τον ιδιωτικό τομέα, που στην περιφέρεια Θεσσαλίας έφτασαν τις 400 κλίνες. Το σχέδιο, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δυσάρεστες προβλέψεις για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Προσπαθήσαμε και βρήκαμε πάρα πολλές κλίνες εδώ στην Λάρισα. Τους 350 κλίνες μεθ, μαφ, COVID, non-COVID, σε κλινικές τις οποίες έχουμε εδώ στη Λάρισα. Βρέθηκαν στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και στο Βόλο. Άρα έχουμε περίπου 400 όλη την Θεσσαλία, τα οποία εκτονώνουν τη μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πάει επάπειρο όσο συνεχίζεται να αυξάνουν τα κρούσματα, αλλά να πηγαίνουν τα κρούσματα να αυξάνονται. Δεν παίζει σημασία για τα νοσοκομεία. Το θέμα είναι πόσο σοβαρά είναι και πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για μία ακόμη φορά ζήτησε από όσους ακόμη έχουν αναστολές για τον εμβολιασμό να σπεύσουν, ενώ σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα, ο Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι μέτρα υπάρχουν, αρκεί να τηρούνται. Το θέμα είναι να προφυλαχθούμε εμείς. Τα μέτρα είναι και τα μέτρα που υπάρχουν σήμερα. Αν τα εφαρμόσουμε και τα τηρούμε ο καθένας ξεχωριστά και όχι η αστυνομία, γιατί να θέλουμε έναν αστυνομικό, έναν δημοτικό αστυνομικό ή την ΕΑΔ να είναι συνέχεια έξω από ένα μαγαζί ή να μπαίνουν στο μαγαζί. Αν τα τηρούμε τα μέτρα, και πιο ήρεμα θα πάνε τα πράγματα και καλύτερα θα πάνε και στην πανδημία. Στηρούμε τα μέτρα υγιεινής, αποστάσεων, τη μάσκα, τον εμβολιασμό, να τα τηρούμε και εμείς. Τώρα είναι η ώρα ο καθένας μας να βοηθήσει τον εαυτό του αλλά και την κοινωνία. Και δεν χρειάζεται να έχουμε και μια αστυνομία απ' έξω από κάθε ενέργεια για την οποία κάνουμε. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχουν γίνει μέχρι σήμερα 293.331 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 151.712 με τη μία δόση, 141.511 με δύο δόσεις, ενώ 12.201 πολίτες έκαναν την αναμνηστική.